Καλωσορίσατε. Καλώς σας βρήκαμε. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, παιδιά. Τι να μαλώσουμε. Δεν μαλώσαμε, δεν μάλλον από το άρθρο. Όχι. Πώς είστε? Είμαστε εξαιρετικά. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Πολύ του πάνω είσαι. Κοίτα, μαζεύομαι κιόλας. Δεν βλέπεις, απλώθηκα. Είναι δυνατόν. Μα μεγάλη πρόσωπη, τι να κάνω τώρα. Εγώ δεν είμαι... Γιατί, να σου πω κάτι, αυτό που λες εσύ είναι παλιά εποχή ότι πρέπει πρώτα να κομπλιμεντάρουμε τη γυναίκα. Τώρα εδώ, όποιο μα κάνει εντύπωση, σε αυτόν τα λέμε. Εγώ το εκτιμώ και σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Τούμπανο, λέει. Τι μαζεύομαι, τον είδα πρώτη φορά από κοντά, γι' αυτό. Τον είδα πρώτη φορά, τον είχα δει και στο χορευτικό που ήμουν ακριτή όταν χόρευε ο Τεοκλή. Α, δεν ήταν ο Τεοκλή. Δεν χόρευα. Όχι, χορεύω σπίτι, δεν έχω χορέψει δημόσια ακόμα. Τον έχω ξαναδεί, έχουμε κάνει και πολλές φορές εντεύξεις. Αλλά πρώτη τον είδα τώρα, τα μπράτσα και τα λοιπά είναι στα... Ήμουνα για προπόνηση το πρωί. Γι' αυτό, είσαι φουσκωμένος. Έχω απλωθεί και λαστρά, κοιτάνε τις πολυθρόνες. Τόσο πολύ, ναι. Παιδιά, έχετε δει ένα σύριαλ στο Star, δεν ξέρω αν το έρωτας με διαφορά ηλικίας. Επειδή είναι μεγαλύτερη η Ελένη, το έχουμε ξαναπεί από τον Ιωτιοκλή. Για πες. Α, δεν το ήξερα αυτό. Λίγο μεγαλύτερη. Πόσα τι νόμιζες. Πόσα. Ξέρω τι κάνω. Πολε... Αποκλείεται. Βέβαια, κάνουν... Αποκλείεται, δεν το πολλές πιστεύω. Φορές κάνω εμένα μεγαλύτερη. Κάνετε πλάκα τώρα. Όχι, αλήθεια. Το κούρεμα. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Ή εσύ μικροδείχνεις ή εσύ μεγαλοδείχνεις. Βλέπω λίγο παγωμένη τώρα. Όχι, εγώ θεωρώ ότι εδώ για να πω αυτό που μου έρχεται πάλι, μικροδείχνει πάρα πολύ η Ελένη. Δεν είναι ότι ο Αιτιοκλής είναι ηλικία του. Κιόλας, κοιμάμαι καλά. Είναι μια πολύ όμορφη γυναίκα που δείχνει μικρότερη από την ηλικία της, τέλος πάντων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ όμορφη για αυτό που λέει, κοιμάται καλά και πολύ ικανή. Αυτό το πράγμα που κάνετε οι γυναίκες μας κάνετε και νιώθουμε πάρα πολύ λίγοι. Κοιμάται λίγο, ξυπνάει το μωρό, το προσέχει. Δουλεύει στο σπίτι, τα προσέχει όλα. Εγώ κάνω πιο λίγα πράγματα και γυρνάω σπίτι κατάκοπος. Και έχει ενέργεια να κάνει καλά τόσα. Είναι η δύναμη. Καλά, η αλήθεια είναι ότι το μυαλό της γυναίκας έτσι όπως δουλεύει, του άντρα δεν δουλεύει. Συγγνώμη, Γιώργο. Παρακαλώ. Αλλά δεν, κάνουμε πάρα πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Εσείς νομίζω, το έχετε αυτό έτσι οι άντρες γενικά. Εγώ έχω λίγο γυναικείο μυαλό, να ξέρεις. Α. Πνίγεστε. Όχι, εγώ δεν μπορώ να κάνω πολλά ταυτόχρονα. Δεν μπορώ. Πνίγεστε σε μια κουταλιά νερό. Δηλαδή, μπορεί άμα πάρω το πω δύο. Όχι, δύο, εντάξει. Πέντε πράγματα ταυτόχρονα. Θέλει λίγο χρόνο να τα. Σου λέω πάπα, ένα-ένα. Ναι, κάτσε να τα βάλω κάτω. Πρώτα κάνουμε αυτό, μετά κάνουμε αυτό, τα βάζω σε κουτάκια. Αλλά εσύ είσαι στο σπίτι, είσαι με τη μικρή. Πιο πολλές ώρες με τη μικρή, εντάξει. Εγώ θα ξυπνήσω το βράδυ αν κλάψει, κάποιος δεν ακούει τίποτα. Τώρα με τη δουλειά, Ελένη. Δουλειά. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Κάνεις τίποτα δισκογραφικά. Κοίταξε, δισκογραφικά, ναι, υπάρχει καινούριο τραγούδι. Δεν θα πας πιο πέρα, λέγεται. Να πούμε και τους δημιουργούς Τάκης Μπουγάς. Με τη Spicy, σωστά. Μουσική, ναι, Spicy. Ελένη Γιανατσούλια στίχους. Εντάξει, πολύ ωραίο τραγούδι, πολύ καλό τραγούδι. Ήθελα να κάνω κάτι, γιατί εντάξει, υπάρχει κάποιος κόσμος που με ακολουθεί, που ζητούσε, που ήθελε και εγώ δεν θέλω να μείνω στάσιμη, επειδή είναι η κατάσταση όλη έτσι. Αυτό είναι. Ήθελα να υπάρχει μια συνέχεια. Δεν σταματάνε όλα. Οπότε έκανε ένα τραγούδι. Καλά, έχουμε βάλει στο. Έχει ακόμα μια φαν. Μην την κρύβει. Α, ναι, είναι και μικρή. Βάζουμε το τραγούδι. Μαμά, μικρή πόσο είναι. Καταλαβαίνει, 1,5 χρονών. Α, είναι 1,5. Και είναι, άμα δει στο Instagram, είναι κούκλα. Είναι, και είναι καλό παιδί. Καλό παιδάκι. Δεν είναι ζωηρή έτσι το που λέμε. Είναι, ακούει πολύ. Καταλαβαίνει, εντάξει, δεν το πίστευα ότι τόσο γρήγορα θα αρχίσει να καταλαβαίνει. Αιτιοκλή, τι μπαμπά είσαι. Γιατί τώρα η μαμά είναι μαμά κλασική. Μπαμπάς με τα όλα του. Νομίζω έχω όλες τις διακοιμάνσεις. Και δηλαδή. Ψυχολογικές και μέσα στο σπίτι. Άλλες φορές είμαι χαζομπαμπάς, άλλες φορές αγχώνομαι υπερβολικά. Δηλαδή, εγώ είμαι λίγο άνθρωπος που θα κλάψει το μωρό γιατί κάτι το πήρε η Ελένη, γιατί δεν πρέπει να παίξει τρελαθείς, άλλο. Και θα πω, όχι, μην κλάψει το μωρό, δώσει το, μη στεναχωριέται. Α, θα την κακομάθει πάρα πολύ. Αλλά χορεύουμε πολύ. Χορεύετε πολύ. Χορεύουμε πάρα πολύ. Έχει... είναι μεγάλη φαν της Ελένης και τα τραγούδια, έχει και άλλων φαν. Τον Αντρέ Ρέι. Αντρέ Ρέι. Είναι ένας βιολιστής που έχει. Είναι και μαέστρος της ορχήστρας, κλασικής ορχήστρας. Καλά, παίζουν τα πάντα βέβαια. Που κάνουν συναυλίες και βάζουμε και βλέπουμε τις συναυλίες της. Και έχει συνηθίσει. Ναι. Χορεύουμε. Ψάχνει το κομπιούτερ για να το βάλει. Για να και μόλις το ακούει, μας βλέπει και έρχεται έτσι αγκαλιά και την παίρνει το χορεύουμε βάλς. Και... Αν της βάλεις κάτι άλλο, δεν θέλει. Να ρωτήσω κάτι. Επειδή ας πούμε συμβαίνει σε πολλά ζευγάρια. Και επειδή εσείς είστε δύο άνθρωποι που ερωτεύτηκαν πάρα πολύ από ό,τι καταλάβαμε, δεν κοιτάξετε ούτε τη διαφορά ηλικίας ούτε τίποτα άλλο. Λοιπόν, Δεν θα το έλεγα. Ναι, δεν θα το έλεγα ποτέ. Παίζει κανένα ρόλο σε εσά, δεν το σκέφτεσαι. Κανένα. Στην αρχή έπαιξε, σε σκέψη. Καλά. Εμένα ποτέ. Όταν ποτέ. Ούτε η δική σου, συγγνώμη που ρωτάω. Όχι, παρακαλώ. Ποτέ. Ποτέ. Είναι και αυτό που είχα συζητήσει και με του δικού μου και γενικά το είχα κουβέντα και πριν γνώρισα την Ελένη. Αν καταφέρει να είσαι ευτυχισμένο ζωή σου, όλα τα άλλα περισσεύουν. Αυτό νομίζω. Και νομίζω ότι ξεκινάνε σημαντικό. Και τελειώνουν όλα. Εγώ να σου πω την αλήθεια, το είχα στο μυαλό μου, στο νου μου. Μήπως η μαμά. Είναι μικρότερος άντρας, Όχι. Αυτό, καλά, όταν μου είπε ότι το γνωριστήκαμε, ήταν 28.
Και όταν τώρα είμαι, εγώ πάω στα 41, 31. Και όταν μου λέει 28, λέω εντάξει, δεν, έπαθα σοκ, δεν του φαινόταν, φαινόταν πιο μεγάλος. Και λέω δύσκολα τα πράγματα, τώρα 28 χρονών θα είναι και το μυαλό ανάλογο, ρε παιδί μου. Και ίσως δεν θα έχει διάρκεια η σχέση σας, νομίζω μια γυναίκα. Και ίσως είναι έτοιμος να κάνει σχέση, θα κάνει σχέση σοβαρή. Τώρα εγώ είμαι σε μια ηλικία άλλη. Αυτό. Και τελικά. Και είναι τόσο όρημος. Τόσο όρημο, τόσο συγκροτημένη σκέψη, δηλαδή δεν τα έχω βρει αυτά τα στοιχεία, δεν τα έχω δει σε ανθρώπους. Άρα λες ότι εξαρτάται από τον άλλο. Εξαρτάται από τον χαρακτήρα. Χαρακτήρα, τα βιώματα. Εντάξει, αυτό. Όλα. Ο άντρας και ο άνθρωπος γενικότερα διαμορφώνεται μέσα από τα βιώματά του. Αυτή είναι η αλήθεια. Ανεξαρτήτως ηλικίας. Υπάρχουν κάποια στερεότυπα που άλλες φορές αληθεύουν, άλλες όχι, αλλά δεν είναι ότι πας με κλειστά τα μάτια βάσει της ηλικίας. Παίζει ρόλο, δεν παίζει ρόλο και όλο αυτό που πέρασε. Εγώ πιστεύω ότι το θέμα της ιστορίας του Αιτιοκλή, τέλος πάντων, οριμάζει έναν άνθρωπο πολύ πιο. Τι να λέμε τώρα, η αλήθεια είναι αυτή. Περνώντας δεν τυχαίνει στον καθένα μας που να μπορεί να το διαχειριστεί αυτό το πράγμα, ένα ατύχημα και σοβαρό. Να βγει νικητής, πρωταθλητής και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μα αυτό είναι. Αλλά μετά από τέτοια συμβάντα στη ζωή, σε αναγκάζει η ζωή να οριμάσει. Αν δεν οριμάσει, δεν θα πας πιο πέρα. Για να είμαστε και επίκαιροι με το τραγούδι. Είναι μονόδρομος. Το να οριμάσεις και να βάλεις τα πράγματα κάτω και να βήμα-βήμα να προσπαθείς να εξελιχθείς και να ξανακερδίσεις τη ζωή σου, όχι από το μηδέν, από το μείον 100 να πας στο μηδέν. Mm-hmm. Αν δεν το δουλέψεις μέσα σου, δεν θα το κάνεις ποτέ. Άρα για σένα μέτρησε το συνέστημα, μέτρησε η αληθινή αγάπη. Για μένα μέτρησε ότι την είδα και είπα αυτή είναι η γυναίκα μου. Τέλος. Το είπες. Ναι, αυτό. Το που την είδες, είπες είναι η γυναίκα της ζωής μου. Τι λες τώρα. Ναι. Πού την είδες, παιδί, από την πρώτη συζήτηση δηλαδή. Πώς γνωριστήκατε, ρε παιδιά. Άντε πες. Εγώ τον είδα πρώτη φορά στο γυμναστήριο. Ξέρεις, βλέπεις ένα ωραίο παιδί, κακά τα ψέματα, η εικόνα παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Και λέω, τι ωραίο παιδί, βλέπω ότι του λείπει το πόδι και λέω, κοιτάξτε να δεις. Τι έχει πάθει. Πόσο γυμνασμένος. Δεν αναρωτήθηκα τι έπαθε, αλλά λέω πόσο δύναμη μπορεί να έχει για να γυμνάζεται έτσι τόσο πολύ και να μην έχει πόδι. Μου έκανε και αυτό ακόμα εντύπωση πόσο σημαντικό. Και να σα πω την αλήθεια ότι μέχρι τότε δεν είχα δει ξανά. Έχει μια γοητεία δύναμης ψυχής. Δεν έχει τύχει να δω. Και πώς έγινε το φλερτ. Η δύναμη ψυχής λέει. Ναι. Είχε μια γοητεία. Τι δύναμη ψυχής έχει αυτός, ναι, είναι άντρας που αντέχει σκέφτηκα, αυτό. Αυτό σκέφτηκα. Τέλος πάντων και όλο τυχαίως πηγαίνω μια φορά στο Στίβο μετά από λίγες μέρες. Που είναι ένας φίλος μου και κάνει προπόνηση με τον personal trainer του και ο personal trainer του είναι ο Αιτιοκλής. Και λέω, κοίτα να δεις, το αγόρι και από το γυμναστήριο. Αυτή είναι η πλευρά η μία, η άλλη πλευρά είναι ότι μόλις τη βλέπω να κατεβαίνει. Επειδή κράταγα το ντοσιέ με τις ασκήσεις και τα σκιολόγια γενικά που θα κάναμε εκείνη τη μέρα. Τη βλέπω και λέω, δεν είναι δυνατόν. Κοιτάω το ντοσιέ, το κρατούσα ανάποδα, έγραφα μόνος μου εκεί σημείο να δεν ξέρω τι έκανα για να δει. Την είχα αγωθεί πάρα πολύ. 2x4 Ναι, λέω, δεν είναι δυνατόν να είναι αυτή. Εντάξει, μετά άλλα πήραν τον δρόμο του. Πάμε να περπατήσουμε, πήγαμε μια βόλτα. Αυτό. Μου είπε, κατευθείαν μου μίλησε για τον εαυτό του. Κάπως είναι και λίγο περίεργο. Λες τώρα να ρωτήσω, τι να ρωτήσω. Και άμα δεν θέλει να μιλήσει για όλα αυτά. Ναι, μου τα είπε μόνος. Πόσο καιρό σας πήρε να γίνετε ζευγάρι. Τρεις ώρες, λέει μετά. Θα σου πω άλλο. Τον Αύγουστο γνωριστήκαμε. Τον Δεκέμβριο πιάσαμε τη Μελίτα. Αλήθεια. Τον Ιανουάριο μάθαμε τη Μέγιο. Το μήνα δηλαδή. Η έλευση του παιδιού άλλαξε λίγο την σχέση σας. Γιατί πολλές φορές όταν μπαίνει σε πρώτο πλάνο το παιδί, ρε παιδί μου, μοιραία, ο σύντροφός μας μπαίνει, δεν είναι κακό, αλλά συμβαίνει πολλές φορές. Σε δεύτερη μοίρα. Λέμε, ρε παιδί μου, το παιδί είναι το επίκεντρο. Πέφτει λίγο πίσω ο έρωτας, ας πούμε, πάει λίγο πίσω. Εμένα, συγγνώμη, σε διακόπτω. Όχι, πέσει. Από τη γυναίκα κυρίως συμβαίνει αυτό. Εμένα μου άλλαξε πράγματα πολλά. Ένιωσα πράγματα που δεν τα περίμενα και δεν τα ξανανιώσει. Δεν είχα κάτι το οποίο έχει εμπειρία. Ανέβηκε πάρα πολύ Ελένη στα μάτια μου. Ως μαμά πια. Ως μαμά. Και γυναίκες. Και γυναίκες γενικότερα, γιατί είναι αυτό που είπαμε και στην αρχή. Κάνετε τόσο πολλά πράγματα που ό,τι και να κάνουμε νιώθουμε λίγοι. Δηλαδή και ένιωσα μεγάλη περηφάνεια όταν είδα μια γυναίκα τι μπορεί να κάνει, μια μητέρα, το βάρος όλο αυτό που έχει σε και η ευθύνη που έχει. Σε χειροκροτάνε από ό,τι κατάλαβα πάνω. Το βάρος και η ευθύνη που έχει και πώς τα βγάζει πέρα με τόσα πράγματα. Την θεοποίησε στα μάτια μου. Και την ίδια και όλες τις γυναίκες και τη μανούλα μου, π.χ. που σκέφτηκα πόσα πράγματα μου έλεγε παλαιότερα. Αυτό και τη μαμά το έχω σκεφτεί και εγώ. Τι έχουν περάσει για μας και πώς μας μεγαλώσαν. Πράγματα που δεν τα σκεφτόμαστε πριν κάνουμε τα δικά μας παιδιά.
Και η μαμά μου λέει, πού είσαι ακόμα. Βέβαια σε εσάς, γιατί νομίζω σε κάθε ζευγάρι είναι διαφορετικό το ότι δεν ήσασταν πολύ καιρό μαζί. Δηλαδή δεν είχατε μια σχέση 5 χρόνια και ήρθε το παιδί, μετράει. Δηλαδή εσείς ήσασταν 1 χρόνο και πάνω στο χρόνο ήρθε. Χρόνο. Ναι, όχι. Μισό χρόνο. Δεν μας έκανε κακό. Δηλαδή εμείς είμαστε στα μέλια πάνω ακόμα, αυτό. Να ξέρεις. Ακόμα είστε από ό,τι καταλαβαίνουμε στα μέλια. Είμαστε. Αυτό ρωτάω. Δεν έχει αλλάξει το παιδί καθόλου. Όχι. Το μόνο που έχει αλλάξει είναι ότι μπορεί. Γιατί όλοι μας δεν μαλώνουν, δεν μαλώνουν. Εντάξει, δεν είναι δεν μαλώνουμε. Απλά δεν μαλώνουμε για πράγματα σοβαρά που να φέρουν ρήξη στη σχέση. Δηλαδή, μαλώνουμε. Πήγε το παιδί, αυτό που το καλομαθαίνει, με το που κλαίει τρέχει και του λέω, ας το λίγο. Μην κοιτάμε τα ματάκια τώρα. Έχω στρατηγική στο μωρό. Το κάνω αυτό γιατί πρέπει να μάθει έτσι. Survivor. Εντάξει, εγώ το παίζω και σκληρό. Ήταν survivor. Το παίζω και σκληρό λίγο στην Ελένη. Το παιδί τη λέω, δεν θα του κάνω όλα τα γατήρια. Και με το που κλαίει το μωρό, τι σου λέει, αγάπη μου, τι θέλει. Ο σκληρό λυγίζει πιο εύκολα. Οι πιο πολλοί τσακωμοί έχουν να κάνουν με αυτό. Αλλά είμαστε πολύ πρώτοι διαλόγου. Συζητάμε πάρα πολύ. Οτιδήποτε με ενοχλήσει ή την ενοχλήσει. Και ποιανού γνώμη περνάει η επικράτη στο τέλο. Του σωστού. Όχι, του σωστού. Δηλαδή έχουμε και δει την αντίληψη. Πέρα αυτή τη λογική. Του διαλόγου και του. Της δημοκρατίας έχω... στο σπίτι. Φυσικά. Φυσικά. Λέω, θα το συζητήσω σε κάτι που κάνει λάθος, γιατί πολλές φορές υπάρχει αλήθεια δική μου, η αλήθεια της Ελένης και η αλήθεια πραγματική. Σε όλα τα ζευγάρια ισχύει αυτό και σε όλους τους ανθρώπους και σε όλους τους διαλόγους. Αν δεν με διαφωτίσει ο άνθρωπός μου και δεν μου πει το κλείδο, πέρα έχεις λάθος. Κάνε διορθώσεις. Αν δεν σε βοηθήσουν από το σπίτι σου, από ποιον θα ακούσει τον ξένο. Προφανώς αυτή η γυναίκα που με αγαπάει και με έχει επιλέξει η άντρα της ζωής της για να μου λέει κάτι, το λέει για καλό μου. Πάντως παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ο άνθρωπος που έχει δίπλα σου, γιατί μπορεί να σου βγάλει τον καλύτερο σε αυτό ή το χειρότερο σε αυτό. Εγώ γενικά, σαν άτομο, είμαι νευρική. Ο ετεροκλής μου έχει βγάλει τον καλύτερο με αυτό. Ενώ στο παρελθόν μπορεί σε άλλες περιπτώσεις να έβλεπες κάτι διαφορετικό. Ναι. Αλλά παίζει ρόλο πώς είναι αυτός που είναι απέναντί σου. Όταν ο άλλος σου μιλάει τόσο ήρεμα και τα βάζει όλα κάτω, και τι να του πεις. Κάθεσαι και συζητάς. Με έχει αλλάξει πολλά πράγματα και φυσικά στο πώς βλέπω γενικά τη ζωή, γιατί είμαι και ένα άτομο που αγχωνόμουν πάρα πολύ. Όχι ότι δεν αγχώνομαι, αλλά σίγουρα λιγότερο. Έχω περάσει κρίση πανικού. Χανόμουνα. Και με έχει κάνει να είμαι ήρεμη. Με έχει ηρεμήσει πάρα πολύ. Έχεις πότε μπει σε μια διαδικασία, τώρα θα το πω επειδή το σκέφτομαι, ρε παιδί μου, επειδή έχετε αυτή τη διαφορά ηλικίας που δεν φαίνεται. Ότι μετά από χρόνια θα είσαι. Μπορεί να πεις, ρε παιδί μου, ότι πρέπει να κάνω διπλή και τριπλή προσπάθεια, παρότι είσαι μια πολύ όμορφη και ενδιαφέρουσα γυναίκα. Δεν τα λέω μπαμπά μου τώρα αυτά. Άλβερ, Γιώργο, 500 φορές το είπες αυτό με τη διαφορά ηλικία. Όχι. Αν εμένα δεν με ενοχλεί καθόλου, ούτε διαφορά ηλικία, ούτε τίποτα. Το έχω σκεφτεί. Αν το έχει σκεφτεί σαν γυναίκα όμως που οι γυναίκες είστε και λίγο πιο φιλάρες. Χωρίς να θέλω να πω κάτι που σκεφτόμουν εγώ μόνη μου το πρωί, ότι ρε παιδί μου, βλέπεις ότι υπάρχουν κάποιες σχέσεις που άντρας το συζητούσαμε στο διάλειμμα. Είναι απόλυτα ειλικρινές, δεν ξέρω αν ήσασταν ακούσετε. Και είναι κάποιοι οι οποίοι κάθονται με τη γυναίκα τους και μετά σε μια ηλικία μπορούν να βρουν μια πιτσιρίκα, να φύγουν από το σπίτι. Οτιδήποτε νιώσει η γυναίκα στο πέρασμα των χρόνων ή στο πέρασμα της σχέσης έχει να κάνει με το πώς το χειρίζει ο άντρας και το πώς τον αντιμετωπίζει ο άντρας της. Από τον άντρα πηγάζουν ανασφάλειες γυναίκες, στις γυναίκες. Τι ωραίο αυτό. Όπως για παράδειγμα στην εγκυμοσύνη μου, έτσι. Θα μπορούσα να με κάνει να νιώθω περίεργα. Γιατί στην εγκυμοσύνη τώρα, βέβαια, παίρνεις 20 κιλά. Δεν μπορεί να είσαι όπως είσαι. Για καμία γυναίκα. Έτσι. Κι όμως με έκανε και ένιωθα. Αλήθεια, μπορεί να ήταν και καλύτερη περίοδος. Πήρα και εγώ 15. Αλήθεια. Πήρες 15 για να συμπαρασταθεί. Ναι, κάτσαμε έτσι μαζί. Όχι για να συμπαρασταθεί. Εντάξει, το είχα και εγώ λίγο ανάγκη, αλήθεια. Είναι, ξέφυγα κι εγώ λίγο. Αλλά να τη εξηγήσω ότι τα χάσαμε μαζί. Με την άλλη λογική τώρα μπορεί κάποιο να πει. Καλά, κι αυτό τώρα με τη Χατζίδου που μη βλέπετε τώρα που. Τι εννοώ. Που επειδή όταν δουλεύεις σε νυχτερινά μαγαζιά και τραγουδάς και σε φλερτάρουν οι θαυμαστές, μπορεί και από την άλλη πλευρά να λειτουργούς κάποιος να πει καλά. Τι ζηλεύεις δηλαδή εσύ. Δεν ζηλεύεστε. Μια ωραία γυναίκα. Καταρχάς να σου πω ότι όταν την είδα δεν ήξερα ποια είναι. Όταν την είδα στο γυμναστήριο. Αυτό πάλι. Ναι, αυτό το ρωτήσατε. Και κατά δεύτερον, σε συνέχεια της προηγούμενης κουβέντας που είχαμε, είναι ότι δεν ζηλεύω γιατί δεν μου δίνει και εκείνη το δικαίωμα. Και αυτό παίζει ρόλο. Εγώ ενώ. Όταν σου πει να κάνει μια πολύ ωραία γυναίκα, τι θα ζηλεύεις. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, σου λέω τι σου βγάζει ο άλλος. 100% τώρα είμαι σίγουρη. Όταν αλήθεια. Περνάει μια ωραία γυναίκα, εγώ ενώ θα σου ζηλιάρα. Κοίτα μια ωραία γυναίκα. Ναι, θα πω, δες τι κορμί έχει. Πω! Και μου λέει. Α, καλά, εσύ μου. Κυρίως, εμείς κοιτάμε. Εγώ κοιτάω άντρες και λένε γυναίκες. Με λόγω ότι κοιτάμε ντυσίματα, κοιτάμε έναν ωραίο άντρα. Τώρα όχι, θα φύγουμε εδώ, θα φύγουμε και θα του λέω: είδες τη φέη κορμή. Είδες τη πόδια. Τώρα που είδες ο Γιώργος πώς είναι αυτή. Είδες ο Γιώργος κορμή. Αυτό που είπες πριν, που μου είπες για την ηλικία να γυρίσω για να σου απαντήσω, σκέφτομαι ναι, στα 50. Γιατί τα 50 είναι κοντά, ρε παιδί μου. Με κάνει να νιώθω τόσο ωραία.
Δεν νομίζω να το αλλάξει αυτό. Είναι ο χαρακτήρας του έτσι. Αγαπιόμαστε πάρα πολύ και επίσης δεν θέλω να σκέφτομαι τι θα γίνει σε 10 χρόνια, σε 20 χρόνια. Τέλεια. Είμαστε καλά, είμαστε πολύ ωραία. Και με το παιδάκι ακόμα καλύτερα. Φτού, φτού, φτού. Ευχαριστούμε. Φτού, σκόρδα και σκόρδα. Επειδή μα έχετε κάνει πολλά κομπλιμέντα και εγώ έχω ακούσει τόσο καλά λόγια, έχω πάρα πολύ καιρό να ακούσω έτσι τόσο μαζεμένα από διάφορους ανθρώπους. Έχετε πάρα πολύ ράβρα. Και δύο. Δηλαδή και τώρα που καθόμαστε, πραγματικά θα μπορούσαμε άνετα να είμαστε μια παρέα και να πίνουμε ένα καφέ και κάπου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έξω. Να μην νιώθεις ότι σου κάνουν συνέντευξη ή ότι σε ανακρίνουν ή ότι. Και αυτή τη λογική είχατε και εσείς το καλοκαίρι που κάνατε την. Α, τηλεόραση θα ξανακάνετε που. Εμένα μου αρέσατε πάρα πολύ. Ναι. Ευχαριστούμε. Και τα δύο ζευγάρια μου αρέσατε πολύ. Ήταν ωραία εκπομπή. Θα ξανακάνετε, έχει γίνει κάποια κουβέντα. Πολύ άνετα. Έτσι με τον Ετεοκλή δίπλα ήρθα πάρα πολύ άνετα. Κοιτά τα μάτια, κοιτά τα μάτια. Δεν είναι άνθρωποι. Σα έχουμε. Θα ξανακάνετε, έχει γίνει καμιά πρόταση, καμιά κουβέντα. Έχουμε κάνει συζητήσεις. Και πρώτα απ' όλους με τον Νίκο τον Κοκλώνη. Mm. Έτσι κι αλλιώς αυτός μας εμπιστεύτηκε, αυτός είδε αυτό το κάτι σε εμάς και μας έβαλε σε αυτή τη θέση. Έχουμε κάνει κάποιες συζητήσεις. Έχουμε κάνει και με άλλους ανθρώπους, με άλλα κανάλια πέρα δηλαδή από τον Νίκο. Περιμένουμε να δούμε. Δεν είναι ότι θέλουμε Παναγία μου. Έχουν γίνει κάποια πράγματα, μας έχουν προτείνει κάποια πράγματα που πιστεύαμε ότι δεν κάνουμε γι' αυτά. Ναι, δεν είναι δηλαδή ότι να βγούμε να είμαστε για να είμαστε. Ας πούμε. Ναι, έχει σκεφτεί κάτι πολύ ωραίο ο Ετεοκλής, ένα project κάτι που το δεν. Το έχουμε συζητήσει γι' αυτό. Ναι, το έχουμε συζητήσει γι' αυτό. Έχουμε κάνει μια παρουσίαση, γιατί και εμείς δεν ξέρουμε πώς μπορούμε και πώς έχουμε κάνει μια παρουσίαση. Είναι κάτι που δεν υπάρχει στην ελληνική τηλεόραση καθόλου. Τι είναι. Δεν το λέω. Αλλά μπαίνοντας εγώ στον χώρο τώρα σε μια πρώτη ιδέα, σκέφτηκα εγώ κάτι το οποίο θεώρησα ότι σαν τηλεθεατής μου άρεσε να το δω. Καλή επιτυχία, εύχομαι. Το έψαξα λίγο, το έστησα και το. Που είναι κάτι που θα μπορούσε να το κάνει και μόνο. Δεν είναι τέτοια καλά ότι βγαίνουμε ζευγάρι. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε. Να πάμε σε διαφημίσεις με το τραγούδι της Ελένης. Το όνομά μου θα σε κλείνει σε μια βέρα. Μόνος και χαμένος. Θα αιώρησες τον ακίνητο αέρα. Δεν θα πας πιο πέρα. Το παρελθόν. Θυμάσαι νύχτα μέρα, καταδικασμένος να μην ακούσεις από μένα.